Σε τι φάση σας βρίσκουμε? Διαλυμένος, εξαντλημένος, αγχωμένος. Αποφάσισε το κανάλι να κάνει κάποιες αλλαγές εσωτερικές. Μου το πετάξανε σαν βόμβα στα χέρια μου και τρέχω. Έρωτας φυγάς, μεγάλη επιτυχία, την περιμένατε? Κάνω 27 χρόνια τηλεόραση. Όποιος πει ότι περιμένει με επιτυχία, βρίσκεται σε μια κατάσταση τρανς. Εσείς έχετε κάνει τα πάντα για έναν έρωτα? Τα πάντα και όλα λάθος. Δηλαδή τα παραμύθια γενικώς έπαιζε πολύ στη ζωή μου. Ή το έκανα δουλειά, ή το έκανα σχέση. Για έρωτα έχω πάθει ιστερική τύφλωση για ένα μήνα. Δεν έβλεπα τίποτα. Γι' αυτό έβαλα γελιά. Τι τύπος είστε στη ζωή σας? Όποιος κάνει κωμωδία είναι βαθύ καταθλιπτικός. Μου πάει το δράμα πολύ. Δεν είμαι drama queen καθόλου. Σας έχουμε συνδυάσει με τον κύριο Ρίγα. Πώς είναι η σχέση σας σήμερα? Πολύ καλά είναι. Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε δύο πράγματα. Φανταζόμασταν μια άλλη τηλεόραση. Πώς σας φαίνεται που ο κύριος Ρίγα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αναλάβει σύμβουλος ελληνικών σειρών? Ο Αλέξανδρος έχει συγκλονιστική εμπειρία. Επειδή έχει κατεβάσει και αυτός τους τόνους του, γιατί έφαγε και τα χαστούκια του όπως και εγώ και όλοι μας, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επιλογή και σαν θέση. Εντάξει, θα τον ξεκουράσει και λίγο, γιατί έχει ευθύνη, αλλά δεν έχει τρελοκομείο που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και γεράσαμε πριν της ώρας μας όλοι μας. Εσείς θα δοκιμάζετε κάτι τέτοιο, θα σας ενδιέφερε? Δεν νομίζω. Δηλαδή, σε κάνα δεκάρι χρόνια που δεν θα είμαι τελείως ραμολή. Ποιο είναι το πιο δυνατό πράγμα που έχετε περάσει μαζί με τον κύριο Ρίγα? Το ότι ψυχή θα παραδώσεις. Το κόψιμό του, γιατί ήταν μια δουλειά τελείως υπαρξιακή για μας, δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε ποτέ. Ήταν τραύμα που το είχαμε χρόνια, δεν το συζητάγαμε, το καλύψαμε κάτω από άμμο, λάσπη. Και το χειρότερο ήταν ότι δεν ήταν και η δική μας ευθύνη αυτό. Ήσασταν ο πρώτος που δείξατε ένα φιλί μεταξύ αντρών στην κρατική τηλεόραση. Ήταν ρίσκο. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που είναι συντηρητικό. Το υπόλοιπο νομίζω δείχνει ανοχή. Η κοινωνία είναι έτοιμη για όλα αυτά. Ξέρεις γιατί δεν είναι έτοιμη? Όλη αυτή η ιστερία να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε με το ζόρι όλο αυτό το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, το οποίο εγώ μαζί έχω υπάρξει, μη σου πω, το 80% του καιρού μου από την ώρα που μπήκα στη δουλειά δημοσιογραφία και μέχρι τώρα, με γκέι καταστάσεις, έχω παντρέψει στο Παρίσι δύο φίλους, με παξ κτλ. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα χρεωθώ ομοφοβία. Αλλά αυτό το πράγμα εμένα με φοβίζει πια. Θα σας πάω στις ατάκες σας που έχουν αφήσει η εποχή. Η ατάκα είναι η στιγμή. Πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ. Σπιέτετσα! Ναι, σε παρακαλώ, σε εγκαιτεύω, βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ. Αυτό λέτε! Με τη Μαρούσκα είμαστε μια μέρα μετά από 55 ώρες ή 60 ώρες σε ρηγράψιμο. Κάπως έρχεται από κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος το ξεκίνησε, ότι ήταν άδικο να έχουμε μια τόσο σπουδαία ηθοποιό. Την Καλλιόπη, απλώς να μιλάει. Μας έχετε το έβριμα να μιλάει μια Ρώσικα ή άλλη Ελληνικά και να συνεννοούνται. Το δοκίμασε μια μέρα ο Αλέξανδρος που το πολυπίστευε μεταξύ μας στο πλατό. Γελάσαν οι κάμερες, γελάσαν οι τεχνικοί, γελάσαν και τα κορίτσια και έμεινε. Το Πασόκ ωραία χρόνια που το έβλεπα και στη μέρα των εκλογών που το χρησιμοποίησαν και τα παιδιά στα πάνελ όταν μίλησε και το χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Πασόκ. Έστειλε σε μια φίλη, πες του λέω να λέει δικές του ατάκες. Δεν το κατάλαβε κανένας. Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία! Ήτανε. Η νοσταλγία, τι είχαμε ζήσει τότε και δεν ξέραμε, είχε μια ηρωνία για αυτά που νομίζαμε για ωραία τότε, είχε την αθωότητα, δηλαδή είχε πολλές μεταφράσεις. Είπε κάποιο ηθοποιός που παίζει σε κάποια σειρά μας, ότι βάζαμε με κάποιους ηθοποιούς δικές μας κτλ. Δεν λοξοδρομούσανε ποτέ από το κείμενο κανένας. Ένας άνθρωπος, τον οποίο θα τον εμπιστευόμουν να άλλαζε όλο το κείμενο, είναι ο Κόκλας. Στους δύο ξένους υπήρχε πάρα πολύ γέλιο στα γυρίσματα. Εγώ πήγαινα πολύ σπάνια στα γυρίσματα. Δεν ήθελα να απογοητευτώ. Η διαφορά μεγάλη με τον Αλέξανδρο είναι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα νούμερα. Καθόλου. Τον Αλέξανδρο τον καίνε, τον επηρεάζουν, τον ρίχνουν, τον σηκώνουν. Μπορεί να το σηκώνουν ποτέ. Δηλαδή και 80% να δει θα πει ναι, θα μπορούσα να ήταν 100%. 15 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Σεργιανόπουλου. Ο Νίκος ήταν ένα κεφάλαιο πολύ σπουδαία για τη ζωή πολλών ανθρώπων. Μου στέγησε τον Νίκο πολύ. Νιώθω ότι δεν πρόλαβα να του πω πράγματα που θα ήθελα. Δεν προλάβαμε που λένε. Ο κ. Βαλαδανίδης είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι σε παράσταση των Ρίγα Αποστόλου, ένας εκ των δύο, άμουσος και φάλτσος, προσπαθούσε να με μάθει να τραγουδάω. Ήταν μια επιθεώρηση που ήταν να γίνει το Ζήτε Πέντε Σελήνων. Είναι αυτό που λέει: δεν κολλήσανε τα χνότα του με τον Αλέξανδρο. Μπορεί να έχει και θέματα με τα κείμενα. Εγώ τον σπαθώ πάρα πολύ και τον εκτιμάω και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα, ίσα και τον. Και μου αρέσει και πάρα πολύ σε αυτό που είναι, ενώ σαν ηθοποιός, σαν άνθρωπο, δεν το ξέρω καθόλου. Εντάξει, μπορεί να το έχει καημό μεγάλο αυτό, ίσως, και να το λέει. Προτιμώ να μην υπάρχει τίποτα το οποίο να συνδέει αυτό που νιώθω για κάποιον άνθρωπο με μια δουλειά. Γιατί η δουλειά του ηθοποιού είναι το πιο αχάριστο πράγμα από όλα.
Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Αποστόλου και τη Μεσίνη Κοντού. Να ξεκινήσουμε το θέμα για το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ, όπως το είπε. Τα λεγόμενα ήταν σκληρά, ήταν αυστηρά. Εγώ να πω από πλευράς μου ότι φυσικά και προτιμούμε από το να μην υπάρχει καθόλου, το προτιμούμε να υπάρχει στην υπερβολή του. Και να δώσω και μια εξήγηση δική μου όσον αφορά την υπερβολή, ότι γενικότερα οι κοινωνικές ομάδες που έχουν καταπιεστεί πάρα πολύ στο παρελθόν και έχουν δεχτεί τεράστιες πιέσεις. Σε όλες τις μορφές πίεσης, ακριβώς και ρατσισμό, είναι φυσιολογικό. Εγώ το βάζω στα δικά μου πλαίσια του φυσιολογικού, το να υπάρξει μια υπερβολή μέχρι μελλοντικά να έρθει μια ισορροπία. Και προτιμούμε την υπερβολή από το καθόλου. Εγώ δεν το βρίσκω υπερβολικό το ότι μιλάνε οι άνθρωποι πλέον και μπορούν να μιλάνε και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Δεν το βρίσκω υπερβολικό καθόλου. Εγώ θέλω να δικαιολογήσω λίγο τα δικά του λεγόμενα και να προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί. Ότι... Κατ' εμένα με ρωτάς ότι ο Κλής, εγώ δεν βρίσκω τίποτα υπερβολικό. Αλλά προσπαθώ να βρω μια αλήθεια πίσω από όλα αυτά που λέει και θεωρώ ότι γενικότερα σε αυτά τα πράγματα η ισορροπία έρχεται σιγά-σιγά. Αλλά είναι δεκτή η ισορροπία να έρθει πιο μετά, που υπάρχει τόσο μεγάλη καταπίεση. Τόσα χρόνια, παιδιά, μα γυρίσουμε πίσω. Για είναι να πολύ μεγάλη καταπίεση που έχει υπάρξει. Αυτό έχει στο μυαλό του ότι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Αυτό που λέγαμε σε άλλη συζήτηση πάλι πάνω σε αυτό. Ότι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι. Και καλά, δεν μιλάω για τη γενιά των γονιών μας, πόσο δύσκολα μπορεί να δεχτεί κάποια πράγματα. Ακόμα και η δική μας γενιά. Πιστεύω ότι η γενιά που τα παιδιά μας τώρα εκπαιδεύονται στο να δέχονται και να μην τους φαίνεται τίποτα περίεργο, να μην αντιδρούν άσχημα, να δέχονται το συνάνθρωπο όπως είναι, να κάνει ο άλλος, να είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Πολύ σωστά το λες, είναι διαφορετικό όταν είσαι εκπαιδευμένος, είναι ότι δεν αντιδράς επειδή έχεις τη γνώση να μην αντιδράσεις. Όχι δεν αντιδράς επειδή δεν ξέρεις τι είναι αυτό που βλέπεις. Είναι τελείως διαφορετικό και η εκπαίδευση παίζει βασικό ρόλο σε αυτό. Η ελευθερία είναι ελευθερία και δεν το αλλάζω καθόλου και όλοι μπορούμε και πρέπει να μιλάμε χωρίς υπερβολή, χωρίς τίποτα. Να λέμε ό,τι θέλουμε έτσι όπως είναι. Για βοηθήστε με τώρα με ένα. Συμφωνούμε, σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι άλλο τώρα. Πείτε μου, ποια είναι αυτή η ηθοποιός που έπαιζε σε σειρά και έλεγε ότι η ίδια εφευρίσκει ατάκες, αλλά ο ίδιος λέει ότι όλα ήταν βάση σεναρίου. Πείτε μου, πού σας πάει το μυαλό. Πολλές μπορεί να. Άξι. Γιατί έχει. Εννοώ, πάρα πολλές γυναίκες πολύ ταλαντούχες έχουν πάρει μέρος σε σειρές που έχουν υπογράψει ο Αλέξανδρος Ρήγας. Και τι βάλουμε κάτω, ωραία, να σα πω εγώ. Η Ελένη Καστάνη που είχε πει. Έλεγε ότι έχει αλλάξει. Την Ατάκα, όχι, δεν μας είχε πει ότι έχει αλλάξει. Ότι έχει βάλει το προσωπικό της στήριο. Ότι η Ατάκα ήταν αυτή, απλά έβαλε το τρόπο σου. Τον πρίο της. Το λέει, ναι, τον πρίο της. Το τόνισε τελικά. Ένα άλλο γνωστό όνομα ήταν και η Χρυσούλα Διαβάτη που είχε παίξει τους δύο ξένους. Ναι, που πολλά ήταν δυνατά. Και αυτή, δηλαδή, μια ηθοποιός. Απλά οι περισσότεροι μας είχαν πει στην ουσία, οι περισσότεροι στο οποίο μας είχαν πει ότι ήταν μια τάκα που οι ίδιες την δημιουργήσανε. Ενώ ο ίδιος λέει τώρα ότι όλα ήταν βάση σεναρίου. Η αλήθεια είναι. Επειδή έχουν περάσει άπειρες παιδιά, πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί από τις σειρές τους, που προφανώς αναφέρεται σε όλους, σε κάποιους από αυτούς που μέσα στα χρόνια έχουν βγει σε συνεντεύξεις και έχουν πει ότι αυτή την ατάκα εγώ την έβαλα στη σειρά. Ενώ αυτό που σου λέει τώρα. Είναι ηθοποιός όμως, δεν την κάνει να είναι γραμμένη κάπου. Να πω εγώ σωστά ή με τον τρόπο μου το δικό μου. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι να βάλεις το ύφος. Δεν βάζεις τα λεγόμενα, λέμε τώρα. Ο Δημήτρης Αποστόλου εδώ μας λέει ότι η ατάκα υπήρχε γραμμένη. Δεν την έβγαλες εσύ. Υπήρχε γραμμένη και εσύ την είπες με ένα ύφος που μπορεί να γίνει viral. Ίσως να υπάρξει και συνέχεια για να μας απαντήσουν και ηθοποιοί μετά από τη δήλωση αυτή. Εγώ τώρα να πω και τώρα που μίλησε για τον Νίκο Σεριανόπουλο που εκτός από συνεργάτες ήταν και πολύ στενοί φίλοι. Ήταν πολύ δεμένοι άνθρωποι. Και μου άρεσε να το ακούω. Ναι, συγκινητικό, δεν προλαβαίνω να το πει όλα αυτά που ήθελε. Που ήθελε να το πει. Εντάξει. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που προλαβαίνουν να πούνε σε έναν άνθρωπο δικό τους. Αυτό να λέμε πράγματα στην καθημερινότητά μας στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, στους συνεργάτες μας, στους φίλους. Σε συνέχεια, στο χωριό μου. Το κακό να το σκεφτείς δύο φορές για να το πεις. Το καλό μην το σκεφτείς καθόλου. Πες το απευθείας. Τι σου είπα κι εγώ, να είσαι καλογιάννης και κακογιάννης. Μου το έκανε πιο απλό. Το έκανε πιο φιλοσοφικό για να το δουν, να το ακούσουν, να πούνε τίποτε ο Κλής. Μου το γύρω τελείω τώρα. Αλλά πιο κατανοητό είναι έτσι να ξέρει. Αυτό ήταν η ερμηνεία πίσω από αυτό που είπα. Μια λοιπόν, σειρά που άφησε εποχή. Πάμε να τα αλλάξουμε το θέμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατούς, γιατί είναι και η Μυρσίνη Κοντού μέσα σε αυτή τη συνέντευξη.